ακόμα η συγκίνηση μας πατέρες προεκτείνεται και τα γεγονότα που μας αξίωσαν οι χάρις να εορτάσουμε. Είναι γεγονός ότι για μας ειδικά τους μοναχούς η επανάληψη των εορτών της κοσμοσωτερίου οικονομίας είναι ο κεντρικότερος παράγων, καταλάβατε, της ενισχύσεως μας, της δυνάμεως μας. Διότι εδώ ακριβώς εκείνα τα οποία με πίστη νομοθεσίας τρόπον την άρα τα εξασκούμε, τώρα με την επανάληψη των εορτών επαναφέρομαι στη μνήμη μας την πραγματικότητα. Και τώρα ο νομοθέτης και ο νομοδότης, ο οποίος μας ήλκησε να τον ακολουθήσουμε, τώρα σε αναπαράσταση είδαμε ότι ο ίδιος αυτός μπήκε μπροστά και εφήρμοσε απολύτως όλα τούτα τα οποία βρίσκονται μέσα στην καθηκοντολογία μας. Και έτσι πραγματικά φράζεται κάθε σώμα και καθίσταται υπόδικος άπας ο κόσμος, το Θεό. Το νόημα ποιο είναι, πατέρας? Κατευθείαν, χωρίς περιστροφές. Έχουμε επίγνωση ότι είμεθα υπεπτωκώτες. Ξεκολλήσαμε από τον Θεό και κατρακυλήσαμε στην κοιλάδα του κλασμόνος, στη φθορά και στον μηδελισμό. Μας ελυπήθηκε ο αρχιτέκτον, ο νεουργός του σύμπαντος, και ήρθε ο ίδιος και δεν μας έβαλε εντολές ενώ η δύνατος ο Κύριος να μας προστάξει, αλλά για να αποδείξει το απόλυτο του σεβασμού και της αγάπης του στην προσωπικότητά μας και ότι όντως μας προώρησε να είμαστε συγκληρονόμοι μαζί του. Βλέπετε, αφού εφόρεσε την φύση μας, μπήκε μπροστά να εφαρμόσει πρακτικά αυτά που θα μας έλεγε ως εντολές. Για να μην προφασιστεί κανένας και να πει «Μα αυτό είναι δυνατόν να γίνει?» Αυτός εφήρμοσε και υπέρεκ περισσού που σε μας δεν έχουν νομοθετηθεί αυτά. Στην εγκράτεια του είδατε, επέρασε τα σύνορα. Δεν μας νομοθετηθεί αυτό. Στην υποταγή του και στην υπαγωγή του έφτασε στην θυσία του ατιμωτά του θανάτου. Ούτε και αυτό μας επιβλήθη. Μας πέρασε λίγο. Έκαμε παραπάνω από ό,τι είναι το καθήκον μας, οι εντολές του. Τώρα ποιος προφασίζεται? Άρα λοιπόν τώρα το θέμα είναι τετελεσμένο. Καθένας από εμάς θα αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Καιρός ήδη εμάς εξύπνου εγερθήνε. Τα αρχαία παρήλθεν. Ήδου γέγονε τα πάντα κενά. Η δε μία ανε μηδενή διδόντες προσκοπή. Η να μη μομηθεί η διακονία. Αλλεμπαντή συνιστώντα σε αυτούς, Θεού διάκονους. Λοιπόν, έτσι είναι τώρα. Ο καθένας από εμάς τώρα ξεκινά αυταπάρνηση με βεβαιότητα, χωρίς ισοραγωγία και τις έμπροσθεν επευθυνόμενοι και τις όπισθεν επιλαθανόμενοι κατά σκοπό τρέχομενοι στον προκείμενο αγώνα. Τι είναι το νόημα τώρα? Το νόημα είναι απλούν. Μας έδωσε την δύναμη ο Χριστός μας και την δύναμη ως ενέργεια δια της χάρτος του και την επίγνωση δια της διαδοχής. Βλέπετε, τα τελείωσαν όλα. Τώρα ξέρουμε και τι θα κάνουμε, έχουμε και το εργαλείο της εκτελέσεως, την μυστική του χάρη που είναι εντός μας. Όχι εγώ, λέει ο Παύλος, αλλά χάρη στο Θεό είσαι είναι μη. Τώρα λοιπόν, καμία πρόφαση δεν μας καλύπτει. Αλλά μην γίνεται τώρα καταφεύγουμε σε πρόφαση. Εμείς δεν γυρίζουμε πίσω. Το έμπρος των επεκτηνόμενοι αυτό είναι. Δεν γυρίζουμε πίσω εμείς να ζητούμε προφάσεις, αλλά ζητούμε ζήλων περισσότερων και ορμή να εφαρμόσουμε αυτά απολύτως. Να αντιγράψουμε τους προγενεστέους πατέρες. Να φορούμε έναν τάξη της παναγάπης του. Βλέπετε στα Ευαγγέλια που διαβάζαμε τώρα. Έφταναν στο σημείο να μας οικετεύει. Μην ατι εν εμή. Άκου τώρα. Ο αυτουργός των σύμπαντων όντων. Να μας παρακαλάει να μείνουμε μαζί του, σαν να μας έχει ανάγκη. Γιατί να μείνουμε μαζί του? Για να μας κάνει μαζί του συγκληρονόμους. Να μας δώσει τα αγαθά εκείνα τα οποία επιθυμούν άγγελοι παρακύψε. Μα δεν συγκλονίζει, πατέρες μου, αυτό? Γι' αυτό παρακαλώ. Ο νους να ξυπνήσει. Για μας τους μοναχούς,
άλλων εργαλείων επικυριότατων για το σκοπό μας είναι ο νους. Γι' αυτό η μοναχή μεθά ο νέος Ισραήλ. Ισραήλ σημαίνει νους που βλέπει το Θεό. Εμείς οι μοναχοί ειδικά για αυτόν τον σκοπό. Επειδή όμως έχουμε ανάγκες, γιατί ζούμε και στον κόσμο τούτο και χρειαζόμαστε λίγη τροφή και λίγο ένδυμα και ξέρω μια μικρή στέγη να μπούμε από κάτω. Γι' αυτό κινούμεθα σε διάφορες ενέργειες για τη συντήρησή μας. Αλλά προσέξετε πολύ, πάντοτε τούτο. Ο νους σου δεν μπορεί να μετάσχει σε αυτά. Ποτέ, ποτέ ο νους του μοναχού να μην πιένε. Δεν είναι αυτά εργαλεία βιομηχανικά εμείς. Τι είδαμε, τι ήρθαμε εδώ. Το Βατοπέδι είναι από το 400 εδώ. 1600 χρόνια δεν τελειώσε. Θα το τελειώσουμε εμείς. Θέλω να πω, ο νους δεν πάει εμείς σε αυτά τα πράγματα. Πουθενά. Δουλεύουν τα χέρια, περπατούν τα πόδια, κινείται το σώμα. Για τη διεργασία του καθήκοντος της αυτοσυντηρήσεως μας. Αλλά ο νους, ο Ισραήλ, είναι στραμμένος στο κέντρο της αγάπης και της προσπαθίας. Μόνο εκεί. Έτσι να πετύχουμε. Ας το δίπλα μας. Ο μοναχός ο οποίος δεν προσέχει τον νου, έχασε κρίμα και τον άβλα, όπως έλεγε ο κ. Ιάκωβος που ήταν μαζί μας ο τρελός. Κρίμα και τον άβλα που κάνουμε να έρθουν εδώ. Ο νους να είναι στη θέση του. Διότι κοιτάξτε, τι έλεγαν και οι παλαιοί, νους ωρά και νους ακούει, από εκεί ξέρουν τα πάντα. Εάν ο νους δεν είναι στη θέση του, τότε δεν κάναμε τίποτε. Διότι ο σκοπός μας εδώ είναι να γίνουμε καθαρή την καρδία. Μα η καρδιά δεν καθαρίζεται με σαπούνι. Μην καταλάβετε, η καρδιά για να καθαρίσει, θα την καθαρίσει μόνο ο Κύριος που την έκτισε. Και ο Κύριος που την έκτισε είναι το πνεύμα του Άγιον. Λοιπόν, πρέπει να του δώσουμε ένα φορμές αυτού να έρθει αυτό να την καθαρίσει. Μα για να έρθει αυτό να την καθαρίσει, αυτό το ξέρουμε. Πρέπει ο νους, η πρόθεση, με τη βάση του νους βγαίνουν αποφάσεις. Πρέπει αυτά να είναι γυρισμένα προς τα εκεί. Να το προκαλούμε και να έρθει. Εν θέ και σκύλωσον εν ημίν και καθάρισον εμάς από πάσης κυρίως. Δεν λέμε καθελίου. Μα πώς θα έρθει. Δεν μπορεί να έρθει εάν ο άνθρωπος δεν παραδίδει πίσω το είναι του προς τον Χριστό, γιατί κοίταξε, υπάρχει δικαιοσύνη εδώ. Ακούμε ότι αγαπήσα στους ιδίους, εις τέλος ηγάπησεν αυτούς. Ξέρετε τι σημαίνει να αγαπήσει ο Θεός εξ ολοκλήρου. Εμείς και αν αγαπήσουμε εξ ολοκλήρου, αγαπούμε ανθρωπίνους. Όταν ο πανστερουργός Θεός διού τα πάντα εγένετο, φτάνει στο σημείο να αγαπήσει εξ ολοκλήρου εμάς, τους δραπέτες και αντάρτες. Για σκεφτείτε λοιπόν. Επομένως λοιπόν πρέπει ο νους να είναι γυρισμένος εκεί. Αν δεν είναι ο νους γυρισμένος εκεί δεν κάνουμε τίποτα. Γιατί κοιτάξτε, όπως το είπαμε τόσες φορές και το ξέρετε, και πάλι το επαναλαμβάνουμε. Οτιδήποτε έρχεται ο κόσμος μας που μας περιστοιχεί, δηλαδή τα μέσα, τα έξω και τα πέριξ, αυτός είναι ο κόσμος μας. Όλος αυτός ο κόσμος μας έρχεται σε επαφή μαζί μας φανταστικά. Δεν μπορεί κατά άλλο τρόπο, ούτε οι δαίμονες, ούτε τα πράγματα. Δεν έρχονται, έρχονται ως εικόνα στην οθόνη της φαντασίας. Ως εικόνα. Ο νους λοιπόν είναι που βλέπει. Άρα ο νους είναι το μάτι. Και βλέπει τις διάφορες εικόνες που έρχονται πάνω μας. Αν ο νους είναι υγιής, ο νους είναι έξυπνος και έχει μαζί του την παράσταση της κάρτος, τότε αυτός ο νους πραγματικά είναι έξυπνος και βλέπει. Διότι η παράβαση και η παραγωγή, με λίγα λόγια η αμαρτία, είναι απάτη, ψέμα, δόλος. Τίποτε άλλο. Δεν έχει προσωπικότητα η αμαρτία και το κακό. Είναι ψευτιά και δόλος και μπαίνει λελισόντος με πονηριά μέσα όταν κοιμά το νου. Αυτό είναι. Γι' αυτό κρατούμε τον νου έξυπνο ζωντανό να βλέπει πώς δεν έρχεται και πού υπάρχει το καθετή. Αυτό σημαίνει μοναχός. Είναι το δεύτερο, το αλφάβητο του μοναχού είναι εδώ. Ο τρόπος για να μείνει ο νους. Τα μάτια είναι ο νους. Άμα τα μάτια του νου για να είναι ανοιχτά να βλέπει πώς θα έρχονται και τι ζητούν οι σκέψεις, πρέπει να είναι το όνομα του Θεού εκεί μαζί του, η μνήμη του Θεού. Αν είναι η μνήμη του Θεού μαζί του νόος, τότε δεν μπορεί να γελαστεί ο νους να δεχτεί το ψέμα και τον δόλο και την πονηριά του για όλου και να υποταχθεί και να βρίσκει τον Θεό και να υπογράψει την καταστροφή του. Αλλά μόνο όταν δεν παίρνει τα μάτια του. Γι' αυτό απαραίτητο σας ερμηνεύω πρακτικά. Απαραίτητο η εργασία του μοναχού μπορεί να μην μπορεί να δουλέψει. Μπορεί να μην μπορεί να νηστεύσει. Μπορεί να μην μπορεί να σταθεί ακόμα. Και είναι κάθοντα. Δεν υστερείται όμως
το νου του πρέπει να προσέχει. Λοιπόν, δεν υστερείται να φωνάζει το Θεό. Μπορεί και ανάσχετα, και κάθοντα, και όρθιο, και δουλεύοντα και προπαγώντα. Κύριε Ιησού Χριστέ, Πανάγαθε, Δέσποτα, Θεέ μου, σε παρακαλώ, μην με εγκαταλείψει. Εσύ με τράβησε να σε γνωρίσω, κύριε μου. Εσύ είδες, με είδε πριν να γεννηθώ όπω είμαι ταλέπορο, είμαι αδύνατο, είμαι παλιοχαρακτήρα. Και δεν με βρίσκει, κύριε μου. Τούτο με συγκλονίζει, με συγκινεί, με προκαλεί. Με προκάλεσε με την αγαθότητά σου. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Γι' αυτό σε παρακαλώ, μην με φύγει. Γιατί εσύ είσαι πατέρα. Δεν είσαι έμπορο και πουλάτη. Και θα βγουν οι μονάδε και θα με κλείσει έξω. Εσύ είπε στον ερχόμενο Μωσέ, δεν θα του βγάλει. Εσύ είπε και ορκίστηκε ότι η ευδοκία του πατρό σου είναι να μην χαθεί ένα από του μικρού του. Αυτό το μικρό εγώ είμαι, κύριε. Γι' αυτό σε παρακαλώ, μην με φύγει. Βοήθησε με. Δεν μπορώ εγώ, αλλά εσύ δεν θέλει τίποτα. Εγώ σε γνώρισα Θεών ελαίου και εκτιμού και φιλοσοφία. Όχι Θεών εκδικήσεων. Γι' αυτό επιμένω, δεν υποχωρώ. Θα χτυπώ μπροστά στην πόρτα σου. Μέχρι να βγει η ψυχή μου, δεν θα φύγω. Θα χτυπώ το κατόφλι σου. Δεν θα μου ανοίξει. Μα είναι δυνατό. Μα εγώ που είμαι πεινό και συγκινούμε στον πόνο. Και εσύ που είσαι παναγάπη, δεν θα μου ανοίξει. Ναι, Πανάγαθε, σε παρακαλώ. Λυπήθομαι, μη φύγει. Ελέγχισε με, κύριε. Έλεω λοιπόν. Ζητώ αυτό που ήρθε και έφερε, κύριε. Αυτό που απορρέει από το πρόσωπό σου, όπω από τον ήλιο το φω, απορρέει από την παναγαθότητα σου η αγάπη και η συμπάθεια, κύριε. Μη μου τα κλείσει, σε παρακαλώ. Να, αυτό είναι το έργο του μοναχού. Γι' αυτό έγιναμε μοναχοί. Γι' αυτό αυτό μα έκανε μοναχού. Όχι εμεί. Μα έπιασε από μέσα στην κοινωνία και μα έφερε. Πολύ σαχέτε πρόεδρε. Είναι ο πατήρ μου ελκύσει αυτό. Δεν μα κάλεσε εμά. Μα ήλκυσε, μα τράβηξε. Μας γλίτωσε από τον κυκαιώνα της κοινωνίας και του γάμου. Και τόσο πολύ μας γλίτωσε, μέχρι που μας απείλησε, μήπως και τολμήσουμε να θυμούμεθα τη μάνα μας και τον πατέρα μας. Ούτε αυτούς. Έναντι της πέμπτης έντονης. Για να μπορέσουμε να ακριβώς, με ελεύθερον τον νου από τις υποχρεώσεις, να κάτσουμε εκεί και να φωνάζουμε έτσι, νυχτός και ημέρα. Και έκαψα προς σε, όπως και καμάν, τα τόσο όλο που διαβάζουμε μέσα στους ψωμούς τέρμα. Αυτό πατέρα μου και αδελφοί, αυτό σας παρακαλώ. Από τη δέλαξη ρόα του νέου έτου. Μετά που εορτάσαμε και είδαμε τη θυσία του Χριστού μας για τη δική μας σωτηρία και την αγάπη του. Τώρα ξεκινούμε νέοι πλέον. Με νέες αποφάσεις και νέες δυνάμεις. Λοιπόν, του παραδίδαμε να εξολοκλήρω τον νου μας. Μαζί με τον νου μας και τη θέση μας. Δεν μας χρειάζεται τίποτα. Δεν μπορεί να πάρει ο άνθρωπος στον κόσμο αυτόν τίποτε, πατέρα μου. Λίγο φαγητό μόνο. Και ένα πατσαβούρι να την ρίξει μέσα και μια στιγμή να μπει από κάτω. Από αυτά τα τρία πράγματα κανείς ποτέ δεν πήρε. Κανείς απολύτως. Ούτε μπορεί, ούτε του χρειάζεται. Λοιπόν αυτά τα οποία έχουμε ένα δικαίωμα κάπως να στρέψουμε στον κόσμο τούτο είναι μόνο για αυτά τα τρία. Ναι, όμως το μοναστήρι μας είμαστε ιδιαίτερα. Τι πάει το κουμούνι, πάμε και τρώμε φαγητό, ούτε το πιάτο μας δεν το πιάνει. Το πιάνει άλλο. Λοιπόν, υπάρχει πρόφαση τώρα εδώ να αποτύχουμε. Υπάρχει πρόφαση να αποτύχουμε. Εκείνος που μετά από αυτά όλα αποτύχει, δηλαδή πρωτά ποτάμια να γίνουν δάκρυα, δεν θα είναι ικανά να ξεπλύνουν το ρεζίλεμα. Έτσι είναι. Γι' αυτό διάζεστε, προσπαθείτε. Έτσι όπως είπαμε, μπροστά ο νους, εκεί επικαλείστε συνέχεια το Χριστό μας. Σας έκαμε μια μικρή εικόνα του εξομολογητικού τρόπου της προσοχής. Πολύ σας βοηθάει για ξεκίνημα ο εξομολογικός τρόπος. Επειδή η ευχή πολλές φορές, και αυτές τις εκκλησίες οι ευχές, ενώ τα λέμε, μας γεννάει όμως και θα δείτε. Μας φέρει, δεν το καταλάβαινε. Όταν όμως θελήσω να τον κρατήσω εκεί να μην μου φύγει, κάνω τον εξομολογικό του τον τρόπο. Τότε αναγκάζεται να καθίσει εκεί, δεν θα παράει αυτό στα λόγια και έφερε. Είναι ένας τρόπος, ο εξομολογικός είναι ένας τρόπος που εκμεροντίζομαι τον νου μας να μην μας φύγει. Και όταν συνηθίζεται έτσι, κατάλαβες, με αυτόν τον τρόπο, είναι αδύνατο να μην ακούσει ο Χριστός μας αυτήν την κραυγή. Αδύνατο. Σε λίγο θα αρχίσει, θα πληγωθεί η καρδιά και θα αρχίσουν να τρέχουν τα μάτια. Που είναι η σφραγίδα και πήρε η προσοχή. Σηκούστηκε. Αν δεν πήρε η προσοχή, η καρδιά δεν ραγίζει. Βλέπετε την πραγματικότητα, τι είναι. Λοιπόν, έτσι. Για να γίνει όμως αυτό, ανάβουμε τη σελίδα. Εκείνα τα οποία εμποδίζουν και δεν αφήνουν ούτε την προαίρεση μας να σταθεί, ούτε τη θεία χάρη να έρθει. Είναι μερικά πάθη τα οποία είναι ολέθρια.
είναι καθαρός φύσης διαβολική. Και αυτά τα δύο πάθη που τα είπαμε τόσες χιλιάδες φορές είναι η φιλαυτία και ο εγωισμός. Αυτό είναι ο νόμος της διαστροφής. Αυτό είναι το βδένιγμα της θερημόσεως εσώσεων τόπου Αγίου, όπως αναφέρει ο Κυριός μας. Με στην καρδιά του ανθρώπου που στο κέντρο κάθονται αυτά τα βρωμερά τα πάθη και διαστρέφουν όλα. Αλλά όμως εμείς επειδή γίναμε μοναχοί, δεν γίναμε. Μας το χάρισε ο Χριστός μας δωρεάν από την παραγαθότητά του. Μα δεν μας συγκλονίζει τούτο. Όταν εγώ προχθές παρεμπιπτόντως άνοιξα το Ευαγγέλιο, έπεσα σε αυτό. Ούτως έγινε το Ευδοκία μπροστά σου. Απέκρυψες αυτά από σοφών και συνετών και απεκάλυψες αυτά με ποιοι. Γιατί πραγματικά το σκέφτηκα και εταράχθηκα. Και είπα, πραγματικά είναι μεγαλύτερη αυτή η αλήθεια. Ενώ σήμερα υπάρχουν 5 δισεκατομμύρια άνθρωποι, υπάρχουν άνθρωποι ικανοί, με ικανότητες, ασυγκρίτως από εμάς. Και δεν ευδόκησαστε κύριος ο Θεός. Σύναξε εμάς τη σταβούρα, τα μωρά και τα ασθενή και τα εξουδενημένα και τα μειόντα, να μας δώσει την υπερευλογία. Την ευλογία των Αποστόλων, των Προφητών, των Μαρτύρων, των Ομολογητών, των Φίλων του Θεού. Σκεφτείτε το λοιπόν. Έτσι λοιπόν, προσέχετε γιατί όλα κινούνται από εκεί. Εάν η φιλαυτία, κατάλαβες, είναι η παράλογος φιλία του εαυτού μας. Μα μπορώ να πω ότι ο μοναχός και να θελήσει να την κάνει δεν μπορεί να την κάνει, γιατί πρώτα-πρώτα ντρέπεται και ύστερα θα τον αξιούν και άλλοι. Εδώ υπάρχει το πρόγραμμα και οι τάξεις και μας απαλλάσσει από την μέρημνα. Φιλαυτία μπορεί να γίνει δηλαδή είναι ενοχλητική σε αυτούς που είναι μόνοι τους, που δεν έχει κανένα να τους συντηρεί και με την πρόφαση της αυτοσυντηρήσεως σε φεύγουν και πέφτουν σε αυτά τα κακά μονοπάτια. Σε εμάς εδώ που είναι η ζωή μας κοινωνική, κοινωνιακή, δεν πρέπει να μπει αυτό το κακό. Τι να το κάνουμε αυτό, που είναι όλα έτοιμα. Ούτε το ρούχο μας θα ράψουμε, ούτε το φαγητό μας θα βράσουμε, ούτε το κελί μας θα κοιτάξουμε, όλα είναι έτοιμα. Αλλά δεν υπάρχει πρόφαση για να μπει αυτή η κατάρα. Το άλλο όμως που είναι πιο κακό, είναι το θέμα του εγωισμού. Και τώρα υπάρχει ο ελευθεριότερο κακό, να είναι ένας εχμάλωτος του διαόλου και των παθών και να φαντάζεται πως είναι κάτι. Υπάρχει μεγαλύτερη τρέλα από αυτή, μεγαλύτερη παράνοια, μεγαλύτερος παραλογισμός. Μέσα μας, αν κοιτάξουμε, να κάνουμε μια ανατομία. Βρίσκομαι ότι στην κατασκευή μας από την αρχή, κατά τη μοσαϊκή αποκάλυψη, ο Θεός μας κατασκεύασε κατ' εικόναν του και ομοίωσε. Δεν μπορεί να είναι λάθη αυτά. Απόδειξες ότι μέσα στην ανθρώπινη φύση εμπήκε το πλήρωμα του αγιασμού. Άρα, βλέπετε ότι είναι αλήθεια, ότι είναι κατασκευασμένος ο άνθρωπος από την αρχή του να είναι θεοειδής. Ένα. Τέλος πάντων, έγινε η πτώση. Ήρθε ο Υιός του Θεού, ανέστηλε την πτώση. Και έδωσε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος από το βάπτισμα και τα μυστήρια. Και μας ανέβασε, ούτως ώστε μας λέει, απεριφράστος. Τα έργα εγώ ποιώ και του τα ποιήσετε και μη ζω να του τον ποιήσετε. Τα απέδειξαν οι πατέρες μας, είναι αντιστέκριμο. Τώρα κάπετε που μέσα σας μόλις σας εσύ μια ανάγκη. Και βρέστε, όταν σας πλανάει ο λογισμός, ότι είστε κάτι, ότι έχετε κάποια αξία. Και πέστε καλά, πού είναι το κατοικωρακή ομοίωση, πού είναι το δεύτερο που πήραμε από το βάπτισμα, μέσα μου τώρα αν εξετάσω. Τα πάθη που λειτουργούν μέσα μου, τον νόμο της διαστροφής, αυγούν από όξο και τα δουν οι άνθρωποι σαν μόλις μάθαμε πάνω με τις πέτρες. Θα με συγχαθούν. Να, εύκολος τρόπος να ανακαλύψει ο καθένας ποιος είναι. Που μέσα μας είναι σπίτι ορλιστών. Λειτουργούν ακόλυτα όλα τα πάθη. Όλος ο νόμος της διαστροφής και της διαβολοποιήσεως. Μετά από αυτό μπαίνει μέσα μας, πρέπει να μπει λογισμός. Φανταστούμε ότι είμαστε κάτι. Εάν λοιπόν το κρατάμε και όντως πιστεύουμε ότι δεν είμαστε κάτι, άρα δεν θα έχουμε θυμό. Δεν θα έχουμε οργή. Δεν θα έχουμε αντιλογία. Δεν θα έχουμε κρίση. Βέβαια. Εκείνος που σκέφτεται και αισθάνεται πως είναι ένοχος και πράγματι είναι, αφού είναι υπόσπονδος και υπόδουλος τόσων παθών, δεν έχει κεφάλι να σηκώσει. Γι' αυτό σιωπάει και ταπεινώνεται και υπακούει. Και έτσι η Θεία Χάρης πραγματικά ακόμα. Δεν είναι σαν διότι η Θεία Χάρης, η οποία ανέβησε από το Χριστό μας. Τόσο είναι που ήρθε. Τόσο είναι το δέντρο της ζωής. Το ξύλο της ζωής.
η αυτοζωία η απόλυτος, αυτός ήταν. Ήρθαν και μας μετέδωσε από την ιδιότητα του εμάς και μας έκαμε χριστοειδείς. Λοιπόν, αυτός όμως βλέπετε, πον ταπεινός στην καρδία. Σε έπαιρνε ο Θεός, είναι ταπεινός στην καρδία και πράος και υπήκος και γλυκής και δεν αντιμένει. Εάν λοιπόν αυτά λειτουργούν μέσα μας, άρα όντως έχουμε μερίδα με αυτό. Εάν όμως αντί τούτο λειτουργούν τα άλλα μέσα μας, τότε χρειάζεται με κίνδυνο. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε. Εμείς οι μοναχοί τουλάχιστον. Δεν γίνεται. Αν ο μοναχός δεν γίνει καθαρός στην καρδία, τότε ποιος θα γίνει. Θα γίνουν οι κοινωνικοί αδελφοί μας στον κόσμο που έχουν οικογένειες και επιχειρήσεις και στρατούς και φόρους και νόμους και ξέρω εδώ, που δεν μπορούν να σηκώσουν κεφάλι. Εδώ εμείς, γι' αυτό μας απάλλαξε ο Κύριος μας από τις ευθύνες αυτές και μας έδωσε και τη χάρη του. Δεν μας την έδωσε. Τότε που κάνουμε τι είναι. Εάν δεν ήταν αυτός μαζί μας, είχαμε εμείς την δύναμη να αρνηθούμε τον κόσμο, την προσωπικότητά μας, τον γάμο και να χαιρόμαστε μέσα στην εξορία. Ναι, βέβαια, η δική του ενέργεια και η δική του χάρη στην ενέργεια, αισθητά. Άρα εμείς οι μοναχοί δεν διαρωτώμεθα, ούτε περιμένουμε, ούτε συζητούμε, ούτε αμφιβάλλουμε περί του πληρώματος κάτω που είναι μέσα μας, μήπως δεν έχει έρθει ή μήπως λείπει. Αυτή την ώρα το κρατούμε. Δεν είναι δική μας δύναμη αυτό που κάνουμε. Εάν ήταν δική μας δύναμη, γιατί δεν το κάνουν και τα αδέρφια μας. Είναι ακράτα αυτή μας δύναμη σας. Βλέπετε πότε είναι μαζί μας ο Θεός. Επομένως, αφού είναι μαζί μας ο Θεός, τι άλλο μας λείπει. Δεν μας λείπει τίποτε. Μόνο η σωστή τοποθέτηση, ο καλός χειρισμός, κατάλαβες, ούτως ώστε η μητέρα χάρη που είναι μέσα μας καταβεβλημένη από το βάπτισμα και τα μυστήρια, ακόλυτα αυτή να λειτουργήσει, να καταστρέψει όλο το συνονθήλευμα της διαστροφής και να χτίσει τον καιρό άνθρωπο, τον κατά Χριστό, να μας οδηγήσει στον Αγιαδό. Αυτό είναι πάντα. Το πράγμα δεν είναι δύσκολο. Είναι απλό, αλλά θέλει όμως να το πάρω με ζεστά, με γενναία να πω. Να μην προφασιστεί κανένα. Καμία πρόφαση δεν θα μας καλύψει. Υπάρχουν και σήμερα και πάντοτε άνθρωποι που αγάπησαν τον Θεό και κατέκτησαν όλο το πλήρωμα της χάριτος και του Αγιανού. Και τα λέμε κάθε μέρα. Αυτοί θα είναι οι κριτές μας. Αλλά εγώ λέω ακόμα και ένα άλλο. Μα γιατί να έχουν αυτοί την προτεραιότητα και να μην πούμε κι εμείς. Αφού ο ίδιος ο Θεός είναι και μάλιστα με τόσο απλοχεριά μοιράζει τα χαρίσματά του. Και εμείς να μπούμε με ζήλο, να τους περάσουμε. Μας έδινε τη δύναμη, δεν μας φωνεί η χάρη. Έτσι, πατέρα μου, θέλω έτσι να ξεκινήσετε από τη νέα χρονιά. Αυτή ακριβώς για μας είναι η νέα χρονιά για τον μόνο. Μετά από τη χάρη του Θεού, περάσαμε την περίοδο της Τεσσαρακοστής και λίγο αγωνιστήκαμε μέσα στη στενότητα του προγράμματος της πατερικής μας παράδοσης και μετά εορτάσαμε πρακτικά και είδαμε την παρουσία του Χριστού μας. Πως για την αγάπη μας έκαμε τόσο και στο τέλος μας έδωσε το θρίαμβο με την Ανάστασή του. Ουκιάσω εμάς ορφανούς πόποτε, υπάγω ή να ετοιμάσω ημιν τόπον και πάλι να ελέψουμε ή να παραλείψουμε εμάς ή να όπου είμαι εγώ και εμείς είτε. Μα μπορεί η καρδιά να το συλλάβει αυτό και να μην συγκλονιστεί. Να μας τάζει ο Κύριος του σύμπαντος είναι με αυτόν τον τρόπο. Να μας τάζει δεν σας αφήνω ορφανούς. Εν το οίκο του πατρός μου μονέ πολέησι. Και υπάγω να ετοιμάσω μην τόπο. Ακούω. Μα δεν μας το είπαν οι κύριοι που μας γέννησαν. Και μας το λέει αυτός. Αυτός που μας αγάπησε και μας τράβηξε από τη ματιότητα του κόσμου και μας έφερε εδώ και μας έδωσε την δύναμη να παραμέναμε και να αισθανόμεθα χαρά την εξορία. Δεν είναι η δική μας παλιγοριά. Αυτός τα κάνει που είναι μέσα μας. Γι' αυτό δεν αμφιβάλλουμε σε τίποτα. Το θέμα του θριάμβου είναι βέβαιο και θετικό. Θέλει ξύπνηση. Λίγο ξύπνημα θέλει. Γιατί υπάρχουν οι αλλοιώσεις. Βλέπεις μετά την πτώση ο άνθρωπος έπαθε διαστροφή. Και βλέπετε έχουμε τις αλλοιώσεις. Μετά μαζί με τις αλλοιώσεις είναι και οι κακές συνήθειες που μάθαμε στο παλιό μας δίχο. Μετά είναι και το περιβάλλον το οποίο δεν είναι πρόσφο. Μετά είναι και ο διάολος των αρχαίων κακών. Βλέπετε. Και όλα αυτά λοιπόν είναι οι παράγοντες εκείνοι που μπαίνουν στα πόδια μας μπροστά. Αλλά τι είναι τούτα κοντά στην αίσθηση της αγάπης του Χριστού μας. Όταν αυτός, ο Κύριος του Παντός, αυτή την ώρα χαίρεται να είναι πατέρας μας. Τι να φοβηθούμε. Τον πατέρα μας τον φοβηθούμε.
Είδες τι λέει, ποιος από εσάς λέει, θυσιάζει την ψυχή του για τους κρίνους, λέει. Και εμείς δεν είμαστε αυτοί, με τα εχθροί, που δεν είμαστε φαΐλια μας. Απόδειξε τους πατέρες. Αυτό μην αφιβάλλετε αυτό το πράγμα. Και τούτο το είπα για να μην σας κυρεύει ποτέ η αποθάρρυνση. Ποτέ σας το λέει. Η αποθάρρυνση και η απομύψη και τα πληροφόρηση είναι τα διάφορα εργαλεία. Και κατά ένα φυσικό τρόπο τρυπώνω δυστυχώς. Γι' αυτό σε τα μάτια σε λεπτά. Ποτέ αποθάρρυνση και απογοήτευση να μην γίνεται παρεκκλή. Όταν έρχεται να ορίζεστε, να στέκεστε όρθιοι να ορίζεστε. Δηλαδή τρόπον να το πιάσετε με το λαιμό που λέμε. Σκύλε, τι να μου κάνει τον δικηγόρο. Εμένα ο Χριστός σαν πατέρας μου. Για μένα είναι σαρκώθη να υιοθετήσει και σένα να καταστρέψει. Και θες τώρα να μου κάνεις τον δικηγόρο. Έφτεξε καλό καλά με τον πατέρα μου. Δεν θέλω δικηγόρο. Τι να αποφέρεστε. Τι είναι οι θέσεις του αθλητού. Ο διάβολος δεν μας κάνει το μεσί του δικηγόρο. Ότι εμείς φτιάξαμε δύο. Και αυτός είναι άφτεστος. Τι δουλειά έχουμε εμείς με αυτόν. Εμάς αυτή την ώρα ο Χριστός μας είναι πατέρας μας. Αυτό που μετά τον πατέρα μας. Αν φτιάξαμε, κάνουμε καλά μαζί του. Θα γυρίσουμε πίσω, θα προσπέσουμε στην αγάπη του και να του πούμε είμαι τον πατέρα μου, συγγνώμη. Ξέρεις σαν Θεός, ποτέ δεν σκέφτηκα να σε αρνηθώ. Το ξέρεις τόσο καλά. Γελάστηκα. Με όλον τούτο το φόρτο των ανδειξοδοτήτων και με την ευτέλεια μου που είμαι αδύνατος χαρακτήρας. Πες προς εγκεγλίτες άμα, μη μου το γράφεις. Δεν τα πουλάβεις να τα πεις, το λύσε αυτός. Απόλεξες. Δεν παραδεχόμεθα τίποτε από τα σφάλματά μας. Γιατί αν τα παραδεχόμαστε τα σφάλματά μας, γιατί δεν τα επαναλαμβάνουμε εκουσίως. Και γιατί δεν μένουμε εκεί, γιατί κλαίμε και στενάζουμε. Δεν είναι απόδειξης ότι αυτό ήταν λάθος. Θα μας έσπαξε κάποια αιτία. Ναι, αλλά ο Χριστός ο πατέρας μας. Ο πατέρας δεν οργίζεται. Και ο Χριστός φάγε για τα παιδιά του, τώρα θα τα αποβάλει. Σας έκανα ανάλυση πρακτική. Να είστε οχυρωμένοι από όλες τις πλευρές. Και με θάρρος και αυτοπεποίθηση. Στην πίστη του, στην προσωπική μα. Να ξεκινήσετε. Προσέχετε πολύ. Το θέλημα. Δίπλα μας. Όταν υπάρχει θέλημα, χαριζένει του. Τελείωσε. Σας αρμήνευσα άλλες φορές κατά πλάτος. Ότι το θέλημα δεν είναι εντολή ύπακου. Είναι θέμα υπαρξιακών. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Άμα βγάλουμε την πρίζα από τη λάμπα, θα φωτίζει η λάμπα. Παρόλο που είναι τέλειο, τελεία σε στιγμή. Βγάλαμε, έφυγε το ρεύμα. Αυτό είναι. Αυτό είναι οι πτώσεις. Διότι θέλει και τα αγγελικά και τα ανθρώπινα σώματα, μέρη. Αυτό έκανα. Με την ανεξαρτησία. Θέλησαν να μπουν στον αυτονομισμό. Να μην εξαρτούνται από το Θεό. Δεν είναι οι πτώσεις. Άρα δηλαδή η υπακοή και η υπατολή δεν είναι θέμα εντολής κάποιου. Είναι θέμα υπαξιακών. Δεν γίνεται. Αν εμποδίσουμε την αναπνοή από ένα ζωντανή, μια ζωντανή πατσι μπορεί να ζήσει. Αλλά η αναπνοή δεν είναι θέμα θελήματος και προαιρέσεως και ευαρεστίας. Είναι το κεντρικό στοιχείο της οντότητος. Δεν μπορεί να ζήσει ζωντανή χωρίς αναπνοή. Κανένα λογικό όν, άμα ξεκοπεί από την εξάρτηση από το θέλημα του Θεού, δεν μπορεί να σταθεί κατά αυτό. Άρα λοιπόν το θέλημα, προσέξτε το πολύ. Και που υπάρχει θέλημα, εκεί χάρη δεν πλησιάζει. Όταν δεν έχει θέλημα και κάνετε στην υπηκοή, ταυτοχρόνως με την υπακοή, κρατάτε και τις δύο μεγάλες παναρετές. Εκείνος που κάνει υπακοή είναι ταπεινός. Κρατάει την ταπείνωση που είναι ο χαρακτήρας του πατέρα μας. Διότι αν δεν ακούω τη γνώμη του άλλου, να πείσω το δικό μου, να κάνω τη γνώμη του άλλου, του αδερφού μου. Αυτό είναι πρακτική ταπείνωση. Όταν όμως το εφαρμόσω, το δίνει και αγάπη. Και κρατεί ο μοναχός ο υπήκος, χωρίς να έχει ιδιαίτερη προσπάθεια, ταυτοχρόνως κόβοντας το θέλημα του, ευρίσκεται μέσα στις δύο κορυφαίες αρετές που το οδηγούν στην θέωση. Κρατάει με το ένα χέρι την ταπείνωση και με το άλλο την αγάπη. Σε αυτά που αναπαύεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Βλέπετε πόσο σαφώς μας τα παράδοσαν οι πατέρες μας. Γι' αυτό έτσι και θέλω παρακαλώ την αγάπη σας, όλοι μας τώρα με ξεκίνημα, με θάρρος, με νέες αποφάσεις. Και ενωμένοι και αγαπημένοι όλοι μεταξύ σας. Τούτο να προσέξετε. Πόσες φορές σας το είπα. Και πάλι το επαναλαμβάνω. Μην παρενέστε. Εάν οι δαίμονες που είναι η πηγή του κακού και οι εφευρέτες του κακού. Και ουδέποτε ακούσαμε ότι μάλλον σε μεταξύ τους. Εμείς που είμαστε αιοί του Θεού επιτρέπεται να έχουμε κάποτε διαφορές.
είναι μεγαλύτερο κατρακύλισμα από αυτό. Εάν οφείλουμε κατά την εντολή τα ψυχά υπέρ των αδελφών ημών τι θέλει, υπάρχει λόγος ποτέ μεταξύ μας να έρθει διαφορά? Είναι μεγάλη απροσεξία. Γι' αυτό προσέχετε το αυτό. Ο διάβολος φωνεί και πού δεν πάει. Αλλά θα ακούσουμε τι λέει ο διάβολος. Έτσι έχουμε με το νέο ξεκίνημα, με τη χάρη της Παναγίας μας που είναι μαζί μας και σαν γλώσσα, όπως την αισθανόμεθα, φυλάει τα νοσχεία της. Έτσι βρίσκεται μαζί μας. Έτσι έχουμε και με τις ευχές των πατέρων μας που είναι και αυτοί αισθητά μαζί μας, όλοι μας να πετύχουμε και έτσι όπως είμαστε εδώ, να βρεθούμε και σε εκείνη την ημέρα μαζί με τις χωρίες των Αγίων μας στα δεξιά του Χριστού μας. Αμήν. Ευχόμαστε, Αγίον Πατέρα μου, και Χριστού Χριστού Χριστού. Thank you.